Στιβαγμένη σε δύο σαπιοκάραβα που έμπαζαν νερά, οι 305 πρόσφυγες από τη Συρία, πληρώνοντας ο καθένας $2,000 σε στιγνούς διακινητές, ακολούθησαν τη γνωστή πλέον διαδρομή από τη Μερσίνα της Τουρκίας στην Κύπρο, με μοναδική τους ελπίδα ότι θα καταφέρουν να περάσουν απέναντι για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου στην πατρίδα τους. Συνολικά έχουν φτάσει 305 άτομα, έχουν γίνει καταγραφή των στοιχείων τους από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως και έχουν παρασχεθεί σε αυτούς ιατροφαρμακευτική και άλλη περίθαλψη. Μία γυναίκα μαζί με τον νεογέννητο παιδάκι της κρατήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, όταν στα ραντάρ της λιμενικής εντοπίστηκαν δύο στόχοι να κινούνται με κατεύθυνση την Κύπρο. Σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων βόρεια των Κοκκίνων, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο σκάφη με 150 πρόσφυγες το καθένα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Λιμενική, αστυνομία, κέντρο έρευνας και διάσωσης, νοσοκομεία Πάφου και πόλης Χρυσοχούς, πολιτική άμυνα και γραφείο ευημερίας τέθηκαν σε άμεση επιφυλακή. 4 το απόγευμα. Συναγερμός στη λιμενική. Πληροφορία για δύο σκάφη με 300 πρόσφυγες 20 ναυτικά μίλια από την Κύπρο. 6 το απόγευμα. Τα δύο σκάφη εντοπίστηκαν στα 8 ναυτικά μίλια μακριά από τον Παχύαμο. 9 το βράδυ και το δεύτερο σκάφος μπάζει νερά. Αμέσως τίθεται σε εφαρμογή νέο σχέδιο για ενδεχόμενο διάσωση στη θάλασσα. 9 και 45. Το πρώτο σκάφος δένει με ασφάλεια στο Λατσί, συνοδευόμενο από την Άκατο Ποσειδών με συνολικά 134 πρόσφυγες. 10 και 4. Ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς φτάνει προληπτικά στην περιοχή σε περίπτωση που θα χρειαστεί να γίνει διάσωση στη θάλασσα. 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το δεύτερο σκάφος φτάνει με ασφάλεια στον πύργο της Λυρίας με συνολικά 171 πρόσφυγες. Έγιναν εξετάσεις και διαπιστώθηκαν ότι στο πρώτο σκάφος, το οποίο έφτασε στο λιμανάκι του Λατσιού, εντοπίστηκε διακινητής, ο οποίος σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία είναι το άτομο που οδήγησε το σκάφος από το λιμανάκι της Μερσίνας της Τουρκίας μέχρι το λιμανάκι του Λατσιού. Πρόκειται για Σύρο ηλικίας 36 χρόνων, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης 8 ημερών. Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων των όσων επέβαιναν στα σκάφη, η αστυνομία συνέλαβε 3 Σύρους, ο ένας 28 ετών και οι άλλοι 2 17, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν πλαστές ταυτότητες. Οι μετανάστες κατά τη διάρκεια της ημέρας επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και οδηγήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην Κοκκινοτρεμιθιά.